Την πρώτη τη συνάντηση με στόχο τη δικτύωση των καλλιτεχνών της πόλης και τη διαμόρφωση κοινής ατζέντας διεκδικήσεων πραγματοποίησε η πρωτοβουλία εργαζομένων στις τέχνες Ηρακλείου. Αυτό που πρέπει να λυθεί είναι αφενός να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που τόσο καιρό δεν δούλεψαν και δεν έχουν πάρει καμία οικονομική ενίσχυση. Αυτό είναι σίγουρα το πρώτο μέρος. Και το δεύτερο μέρος είναι από εδώ και πέρα να μπορέσουμε να δουλέψουμε με έναν τέτοιο τρόπο που και να είναι ασφαλής και για εμάς αλλά και για τους θεατές. Να υπάρχει αξιοκρατία, να υπάρχει σεβασμός στους καλλιτέχνες, σε κάθε μορφή τέχνης. Σκοπός μας είναι να οραματιζόμαστε, να κοιτάμε μπροστά και να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να βάλουμε αυτό το λιθαράκι στο ήδη κακοποιημένο σώμα που λέγεται ελληνικός πολιτισμός και ελληνικές τέχνες. Όπως τόνισαν οι καλλιτέχνες, τα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού είναι ελλιπή, παραβλέποντας τους ίδιους και την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα θεωρώ απαράδεκτα και μόνο που ξέχασε να συμπεριλάβει στα μέτρα τους καλλιτέχνες, οι οποίοι καλλιτέχνες είναι η ζωή και η ψυχή τους κάθε χώρας. Θεωρώ ότι ήταν τεράστιο λάθος και ελπίζω να το διορθώσει, αν μη τι άλλο, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί μάλλον ο Υπουργός δεν καταλαβαίνει ακριβώς τι συμβαίνει. Μου φαίνονται αφηρημένα, φτιαγμένα από ανθρώπους αδαείς. Και φαίνεται ότι δεν υπάρχει γνώση των πραγματικών αναγκών που έχουν οι καλλιτέχνες. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, από 1η Ιουνίου αναμένεται να λειτουργήσουν εκ νέου τα θέατρα, ενώ οι εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους προγραμματίζεται να επανεκκινήσουν στις 15 Ιουλίου. Απλά είναι οι προϋποθέσεις που μας έχουν βάλει πάρα πολύ περίεργες. Παραδείγματος χάρη, πάνω στη σκηνή πρέπει να είναι 1,5 μέτρο απόσταση ένας ηθοποιός από τον άλλο. Οι θεατές θα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Πάντως, σίγουρα παρά να μην γίνει τίποτα, είναι πολύ καλύτερο να γίνουν έστω και περιορισμένα οι παραστάσεις. Μπορούν να εφαρμοστούν από τη μία, από την άλλη, όλα αυτά τα μέτρα έχουν σαν, πώς να σας πω, σαν αποτέλεσμα μία μόνιμη, φοβάμαι και μετά τη λήξη της όλης αυτής της κατάστασης, εξαθλίωση των ανθρώπων του πολιτισμού. Γι' αυτό γίνονται οι κινητοποιήσεις από τους καλλιτέχνες, για να μπορέσουν να γίνουν προτάσεις, ούτως ώστε να γίνουν τα φεστιβάλ αυτά που θα ξεκινήσουν ωφέλιμα και για το κοινό, αλλά και για τους καλλιτέχνες τους ίδιους.